να πάμε στην παρουσίαση της WWF. Mm-hmm. Και να αναφερθούμε λίγο, Βάλια, την έχεις ετοιμάσει εσύ, mm-hmm. Στην ανισοκατανομή των πόρων μεταξύ της καταστολής και της πρόληψης των πυρκαγιών. Ακριβώς. Ξέρεις, δίνονται χρήματα στην καταστολή τη στιγμή που πρέπει να δράσουμε για να σβήσουμε μία πυρκαγιά. Και δεν δίνονται χρήματα στην πρόληψη, όπως κάνουν χώρες του εξωτερικού. Θα τα δούμε αναφορικά με την παρουσίαση, Βάλια. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν την έκθεση της περιβαλλοντικής οργάνωσης λοιπόν, της WWF αναφορικά με τα αδιάθετα κονδύλια για την πρόληψη, όπως και πολύ σωστά είπες, και την καταστολή πυρκαγιών. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια χαόδης διαφορά, ναι, ανάμεσα στους δημόσιους πόρους που διατίθενται για την καταστολή, αλλά και για την διαχείριση και την λήψη μέτρων. 778 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση, όταν πλέον έχουν γίνει, 189 εκατομμύρια ευρώ για την διαχείριση των δασών και την λήψη μέτρων. Μάλιστα, την τελευταία 20ετία υπάρχει τεράστια μείωση του προσωπικού της δασικής υπηρεσίας σε ποσοστό 53%, ενώ οι πόροι που διατέθηκαν για την ίδια τη δασική υπηρεσία έχουν μειωθεί κατά 80%. Άξιο αναφοράς είναι και το γεγονός ότι και τα κονδύλια από το ΕΣΠΑ υπάρχει μικρή απορρόφηση λοιπόν του κοινοτικών πόρων της τάξης του 53,2%. Μιλάμε λοιπόν για το ΕΣΠΑ 2014-2020. Μάλιστα. Να ανοίξω μία παρένθεση και να αναφερθώ σε μία τραγική είδηση των τελευταίων δευτερολέπτων, καθώς απεβίωσε σε ηλικία 79 ετών ο διάσημος Έλληνας συνθέτης, βέβαια, με διεθνή αναγνώριση σε παγκόσμια κλίμακα, Βαγγέλης Παπαθανασίου, στο Παρίσι. Θα πούμε περισσότερα στην πορεία της εκπομπής στη μία τραγική είδηση που αυτή τη στιγμή έχει κατακλείσει το διαδίκτυο, όχι μόνο τα ελληνικά, αλλά και τα ξένα sites. Λοιπόν, επανερχόμαστε. Ωραία, και τελειώνουμε λοιπόν με αυτό που σας είπα, μια πολύ σύντομη αναφορά. Από το ΕΣΠΑ λοιπόν, ακόμα και από εκεί υπάρχει πολύ μικρή απορρόφηση των κοινοτικών πόρων, των κονδυλίων. Βλέπουμε 2014-2020 μόλις το 53,2%. Περιβαλλοντική οργάνωση, είναι τα στοιχεία της περιβαλλοντικής οργάνωσης της WWF που έχουμε στη διάθεσή μας για την πενταετία 2016-2020. Μάλιστα. Πάμε στον κύριο Ηλία Τζιρίτη. Mm-hmm. Είναι υπεύθυνος δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές WWF Ελλάς. Την καλησπέρα μας. Πώς είστε? Καλησπέρα σας. Μια χαρά. Είναι αυτό που λέμε διαχρονικά. Τα έχουμε ξαναπεί βέβαια και με εκπροσώπους της WWF σε πανελλαδικό επίπεδο. Δώστε έμφαση στην πρόληψη. Δώστε έμφαση στην ενημέρωση. Και σε δεύτερη φάση και στην καταστολή βέβαια. Εννοείται. Φυσικά θα πρέπει να δίνουμε έμφαση στην καταστολή, αλλά όχι σε ανισοκατανομή με την πρόληψη. Για να έχουμε αποτελεσματική καταστολή, θα πρέπει να έχουμε και αποτελεσματική πρόληψη. Η έρευνα αυτή που έγινε τα τελευταία δύο χρόνια από το WWF Ελλάς, το Μεσογειακό Ινστιτούτο Ερευνητικής Μουσιογραφίας, με τη συμβολή του Active Citizens Fund, επιβεβαίωσε ουσιαστικά κάτι το οποίο ξέραμε εμπειρικά. Ότι η πρόληψη δεν ενισχύεται όσο θα πρέπει στη χώρα μας, προκειμένου να δείξει τα αποτελέσματά της. Επομένως, είδαμε, όπως πολύ σωστά είπατε, ότι το 84% των πόρων πάνε στην καταστολή και το 16% στην πρόληψη. Αυτό το ισοζύγιο θα πρέπει να αλλάξει από τη στιγμή, μάλιστα, που με την τελευταία αναφορά του ΙΕ για τις δασικές πυρκαγιές, επισημάνεται ότι ένα καλό ποσοστό ισορροπίας μεταξύ πρόληψης και καταστολής είναι 45% στην πρόληψη και 35% στην καταστολή. Αυτό δεν το κάνουμε μόνο εμείς, δεν το λέει μόνο ο ΙΕ, αλλά το κάνουν και οι Πορτογάλοι. Οι Πορτογάλοι καταλάβανε το 2017, μετά από τις μεγάλες πυρκαγιές που είχαν και τους πολλούς νεκρούς, ότι πρέπει να αλλάξουν ριζικά την κουλτούρα του συστήματός τους. Και έτσι βλέπουμε μια τεράστια αλλαγή στην κατανομή των πόρων μεταξύ πρόληψης και καταστολής. Καταλήγουμε λοιπόν σε αυτό το πολύ σημαντικό συμπέρασμα. Και εδώ πρέπει να ρίξουμε την μπάλα στους υπευθύνους, οι οποίοι ποιοι είναι. Έχουμε να κάνουμε με ένα λάθος κεντρικά σχεδιασμό, τον οποίο υλοποιούν και ακολουθούν διαχρονικά οι κυβερνήσεις? Έχει να κάνει με μια λανθασμένη κουλτούρα του συστήματος. Έχουμε την τάση σαν χώρα να τρέχουμε πίσω από ένα πρόβλημα και να μην το αντιμετωπίζουμε προληπτικά. Και αυτό είναι κάτι διαχρονικό. Και ενώ έχουν γίνει επισημάνσεις, έχουν βγει πορίσματα. Πριν μερικά χρόνια βγήκε το πορίσμα Cold Camera με αφορμή τις πυρκαγιές του 2017 στο Μάτι, του 2018 στο Μάτι. Η δική μας έκθεση πρόσφατη και άλλα πορίσματα παλιότερα, παρόλα αυτά δεν λαμβάνονται οι κατάλληλες πολιτικές αποφάσεις, γιατί ξέρετε, η πρόληψη θέλει επιμονή, υπομονή και θέλει και ένα μακροχρόνιο σχεδιασμό. Η καταστολή είναι κάτι το οποίο προσφέρεται και για επικοινωνιακή προβολή και σωστά, είναι εκεί την ώρα που γίνεται. Επομένως,
Δεν έχουμε την υπομονή και την επιμονή να πείσουμε και τους πολίτες σαν κράτος ότι πρέπει να επενδύσουμε στην πρόληψη και να περιμένουμε μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Και δεν εκμεταλλευόμαστε βέβαια και πόρους του ΕΣΠΑ και ευρωπαϊκά κονδύλια. Ναι, και δεν είναι μόνο το ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ είναι η καλή περίπτωση. Ναι. Το ΕΣΠΑ μπορεί να έχει χαμηλή απορροφητικότητα μέχρι τώρα, αλλά θα προχωρήσει αυτή η απορροφητικότητα με τα χίλια προβλήματα που μπορεί να έχει. Αλλά δεν υπάρχει και ενδιαφέρον στους δικαιούχους. Φανταστείτε, μόνο η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είχε υποβάλει πρόγραμμα στο ΕΣΠΑ για την ενίσχυση των εθελοντικών ομάδων δασοπυροπροστασίας. Αν βγείτε και έξω και ρωτήσετε τις εθελοντικές ομάδες, εάν έχουν εξοπλισμό να κάνουν τη δουλειά τους, θα σας πούνε ότι έχουν τρομερά προβλήματα. Σωστά. Ενώ υπάρχουν αδιάθετα περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή στο ΕΣΠΑ, θα μπορούσαν να ενισχύσουν εθελοντικές ομάδες. Αλλαγή νοοτροπίας λοιπόν περίπτωση του συστήματος. Καλά τα λέει, ναι, ο κ. Τζιρίδης. Αν πάμε στο Αντώνη Στρίτη, στο πρόγραμμα που είναι αποκλειστικά για τους Δήμους, ναι, υπάρχουν διαθέσιμα 130 εκατομμύρια ευρώ μόνο για πολιτική προστασία. Μάλιστα. 13 μόνο Δήμοι έχουν υποβάλει προτάσεις στο Αντώνη Στρίτη. Και μάλιστα είχατε ξεκινήσει και μία διαδικασία να ενημερώνετε δημάρχους πανελλαδικά και στην Κρήτη, προκειμένου τρέξτε, εκμεταλλευτείτε τους πόρους, αλλάξτε το σχεδιασμό από μία διαφορετική οπτική. Σωστά. Ναι, ναι, γιατί μας είχατε φιλοξενήσει ξανά, βέβαια, όταν κάναμε αυτά τα εργαστήρια, προκειμένου να δείξουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, τουλάχιστον σε αυτούς που δεν ξέρουν, μάλιστα, τι πρέπει, μάλιστα, να γίνει, μάλιστα, αλλά σε αυτούς που ξέρουν όμως και δεν συνεργάζονται μεταξύ τους για να έχουν ένα επιθυμητό αποτέλεσμα, δυστυχώς δεν ξέρω, μάλιστα, τι να κάνω. Σηκώνω και εγώ μερικές φορές τα χέρια ψηλά. Κύριε Τζιρίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ, θα τα ξαναπούμε. Έχουμε δημιουργήσει και μια στενή συνεργασία. Σας ευχαριστώ πολύ για την προβολή των θεμάτων και είναι κέρια η συμβολή σας στην ενημέρωση. Υποχρέωσή μας. Να είστε καλά, κύριε Τζιρίδη, να είστε καλά.